με αφορμή την κατάθεση ενός πόλη νομοσχεδίου που αφορά και θέματα παιδείας και αφορά ειδικότητα και τα φροντιστήρια τα δικά μας, τον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα βέβαια και των κέντρων γλωσσών, ξένων γλωσσών. Ήθελα να θυμίσω ότι η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί αυτή την ώρα 2.500 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα και σε αυτά υπηρετούν νόμιμα περίπου 25.000 εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι, καθηγητές και υπάλληλοι στα φροντιστήριά μας. Τα λέω όλα αυτά γιατί χαρακτηριστήκαμε σαν παραπαιδεία. Θεωρώ ότι είναι ατυχής τουλάχιστον τέτοιοι χαρακτηρισμοί απέναντι στα νόμιμα φροντιστήρια, στα φροντιστήρια που συμμετέχουν και αυτά και συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της χώρας και στην εθνική οικονομία, είτε με τους φόρους που πληρώνουν, είτε με τις εισφορές αντίστοιχα στα ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει και η σημερινή κυβέρνηση και όλες να δουν, να είναι πράγματι αντίθεση στην παραπαιδεία του μαύρου και παράνομου ιδιαίτερου, ναι στα νόμιμα φροντιστήρια που σήμερα έχει την τιμή σαν μοναδικός φορέας να εκπροσωπεί η ΟΕΦΕ. Θέλω να θυμίσω ότι ο ρόλος του φροντιστηρίου είναι και εκπαιδευτικός και κοινωνικός, είναι το συμπλήρωμα του δημόσιου σχολείου. Η οποιαδήποτε μείωση των φροντιστηρίων ας δει η κυβέρνηση το δημόσιο σχολείο πρώτα και δεύτερον ας βοηθήσει να λειτουργήσει νόμιμα ο ιδιωτικός τομέας. Από εκεί πέρα δεν θα ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε έναν κλάδο της οικονομίας, του ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει με δικές του προσφορές στη σημερινή μεγάλη κρίση που περνάει η οικογένεια και ο πολίτης αυτής της χώρας, στηρίζοντας πολύπλευρα κοινωνικά φροντιστήρια σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Σήμερα δεν είναι της παρούσης, απλώς υπενθυμίζω ότι η Ομοσπονδία μας έχει εξαγγείλει για τη νέα χρονιά 5.000 υποτροφίες για μαθητές που θα σπουδάσουν, θα φοιτήσουν στα φροντιστήριά μας με κοινωνικά κριτήρια. Να μπούμε λίγο στην ουσία του νομοσχεδίου. Βασικά αναφερόμαστε στο άρθρο 46 και κυρίως για τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Θέλω να πω το εξής. Το πρώτο σημαντικό είναι, μας ζητάνε το αναλυτικό εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ο ακριβής αριθμός των τμήματων μαθητών, ώρες διδασκαλίας, διδάσκοντες κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τον τύπο και την ομιμότητα την υπηρετούμε και τη διεκδικούμε την εξασφάλισή της. Όμως μη μας αναγκάζουν να γίνουμε παράνομοι παρά τη θέση μας, όταν, παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 2 δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα όπως εφαρμόζει το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο ξεκινάει μια τάξη με 20 μαθητές και ξέρουμε ποιοι είναι οι μαθητές και ποιοι θα είναι οι καθηγητές που θα τελειώσουν την τάξη. Εμάς τροποποιείται ανά ώρα και ανά εβδομάδα. Κάποιοι μαθητές φεύγουν, κάποιοι μαθητές αλλάζουν. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τμήματα ανάλογα το επίπεδο των μαθητών, ανάλογα τις ανάγκες τους, ανάλογα τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πορείας που έχουμε. Δεν έχει κανένα νόημα λοιπόν μια τέτοια υποχρέωση. Θέλουν να ελέγξουν τους καθηγητές μας, τα πτυχία τους, την ασφάλισή τους. Βεβαίως και είμαστε μπροστάριδες εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που αναφέρεται κυρίως στην παράγραφο 4 αφορά τις αργίες και η απαγόρευση της λειτουργίας των φροντιστηρίων τις 15 μέρες των αργίων των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τις αργίες, τις Κυριακές και τις επίσημες υπόλοιπες εθνικές γιορτές κλπ. Είναι αυτονόητο ότι δεν συζητάμε για τις εθνικές γιορτές, είναι αυτονόητο ότι καταγγέλνουμε και εμείς παίρνουμε και αποφάσεις και σαν Ομοσπονδία αλλά και σαν Σύλλογοι. Ότι είμαστε κλειστά την ημέρα του Πολυτεχνείου, ότι είμαστε κλειστά τις εθνικές γιορτές, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαστε κλειστά υποχρεωτικά την Κυριακή, όπου κάποιοι μαθητές μας ζήτησαν μια έξτρα βοήθεια και εμείς αφιλοκερδώς θέλουμε να την προσφέρουμε, να μην βάλουμε ένα παραμυθικό διαγώνισμα που είναι ένα εργαλείο στην δουλειά μας ή αντίστοιχα συμπληρωματικά μαθήματα, μαθήματα παραμονές των εξετάσεων κλπ.
Ένα άλλο θέμα πάλι του άρθρου 46, θα θυμηθώ λίγο, αφορά τις 21 ώρες εργασίας. Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της παραγράφου ή της υποχρέωσης των 21 ώρων εργασίας, όταν ο καθηγητής στο δημόσιο σχολείο έχει 23 ώρες και δεν έχει 23 ώρες, υπηρετεί στο σχολείο 30 ώρες. Γιατί θυμάστε ότι με απόφαση του Υπουργού από τις 8 μέχρι τις 2 ο καθηγητής πρέπει να είναι στο σχολείο και να παρέχει και συμπληρωματικές εργασίες. Δεν καταλαβαίνω αυτές οι υποχρεωτικές προσαρμογές τι σχέση μπορεί να έχουν με το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ένα χώρο που ο επαγγελματίας παλεύει με το μεροκάματό του, με την προσωπική του εργασία, με την προσωπική του κατάρτιση, να στηρίξει και την οικογένειά του και το εισόδημά του. Έχουμε μια περιφερειακή έκτακτη σύσκεψη στην Αρκαδία και έχουμε μαζέψει όλους τους συλλόγους της Πελοποννήσου για να ενημερώσουμε σαν ΟΕΦΕ για το άρθρο 46. Για να μην επαναλάβω κάτι από αυτά που είπατε, απλώς θέλω να τονίσω 2-3 σημεία. Καταρχάς, ο κύριος Μπαλτάς δεν μπορεί να φύγει τους φροντιστές με τη λέξη πληγή της κοινωνίας ότι αποτελούν τα φροντιστήρια. Αυτό δεν τιμά νομίζω τον ίδιο τον Υπουργό. Μάλλον θα του ξέφυγε, μάλλον θα εννοούσε τα παράνομα και μαύρα ιδιαίτερα που πριν ένα μήνα περίπου στην εκδήλωση, τη μεγάλη την εκδήλωση της Αθήνας, όπου παρευρεθήκατε όλοι σας, μία έρευνα που έγινε από μια έγκριτη εταιρεία, την Παλμός Ανάλυσης, ανέδειξε το φαινόμενο αυτό ότι αποτελεί ένα πολύ ανταγωνιστικό προς εμάς, ας το πούμε έτσι, ας το πούμε παράνομο, και αυτές όλες οι ρυθμίσεις που έρχονται με το άρθρο το 46 θα το αυξήσουν αυτό το φαινόμενο, γιατί τις 15 μέρες του Χριστουγέννων και ιδιαίτερα τις 15 μέρες του Πάσχα που είναι προ των εξετάσεων θα κάνουν όλα τα παιδιά ιδιαίτερα, μαύρα ιδιαίτερα, και δεν θα μπορούμε εμείς να τα βοηθήσουμε γιατί θα έχουμε κλειστά τα φροντιστήριά μας. Και δύο λόγια για το φροντιστήριο που συναντήσαμε στη Λισαβόνα, για το φροντιστήριο που συναντήσαμε στο Βερολίνο, για το φροντιστήριο που συναντήσαμε στην Κωνσταντινούπολη, για το φροντιστήριο που συναντήσαμε στην Κύπρο, αλλά και για τα φροντιστήρια που έχει συναντήσει ο Mark Bray, που είχαμε την τιμή να το συναντήσουμε στην Αθήνα τις προάλλες, ο οποίος γυρνάει όλο τον κόσμο, είναι chair professor της UNESCO και ο οποίος ξέρει για το φαινόμενο το οποίο ανθίζει σε όλο τον κόσμο και δουλεύει παράλληλα, αυτή η shadow education όπως το λένε στο εξωτερικό, παράλληλα με το δημόσιο σχολείο. Αυτά ήθελα να επισημάνω, ότι αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει πλέον, ότι είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδος το φροντιστήριο και είναι μια ανάγκη που έχουν οι μαθητές για εκπαίδευση, καλύτερη εκπαίδευση, για να μπορέσουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Ότι προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι μια νέα κυβέρνηση, η οποία δείχνει μέγιστο ζήλο να διαλέγεται από έγκλειστους του Κορυδαλού μέχρι συνεργάτες του Παλαιοκώστα στην κατάληψη της Βρετανίας, δεν δείχνει τον ίδιο ζήλο να συνδιαλέγεται με έναν πολύ σοβαρό κλάδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν, όπως είπε ο συνάδελφος, 25.000 ανθρώπους, που πληρώνει νόμιμα τους φόρους του, που δίνουμε αγώνα για να διατηρήσουμε την νομιμότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, να χρησιμοποιεί όρους απαξιωτικούς, οι οποίοι περιέργως δεν μπορεί κανένας να τους πάρει στα σοβαρά, όταν παραπαιδεία σημαίνει παρανομό, εκβιάζω και φοροκλέπτω, και αυτό φωτογραφίζει τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν δώσει όρκο στο σχολείο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και παραβιάζουν και τον νόμο και τα υπόλοιπα που προανέφερε. Δεν το ανέφερε πουθενά στην εισηγητική του
έκθεση ούτε στην αιτιολογική του, ο κύριος Υπουργός. Λυπούμε, ελπίζω ότι αυτόν τον αγώνα που κάνουμε να κρατήσουμε στις εκπαιδευτικές μας μονάδες υψηλά εκπαιδευτικά στάνταρ όσο μπορούμε πιο υψηλά. Να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας συναδέλφων μας καθηγητών. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και ανταποκρινόμαστε πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις μας απέναντι και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και παντού όπου υπάρχει θεσμική υποχρέωση, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει στάση ο Υπουργός, να συνδιαλεχθεί με την Ομοσπονδία των Φροντιστών και από κοινού να καταλήξουν σε αυτές τις πρακτικές και σε, και σε αυτές τις διατάξεις που και θα προάγουν το Δημόσιο Σχολείο, το εκπαιδευτικό έργο, γιατί εμείς δεν δίνουμε πτυχία, δεν δίνουμε τίτλους σπουδών. Εμείς εξυπηρετούμε μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Τους τίτλους τους δίνει το σχολείο. Να μας αφήσει λοιπόν να δουλέψουμε με την ησυχία μας, να μην παρεμβαίνει στο έργο μας, μην νομίζει ότι τα φροντιστήρια είναι ίδια με τα σχολεία, μάλλον έχει άγνοια του πώς λειτουργούν τα φροντιστήρια, και να κοιτάξει να βελτιώσει το σχολείο, και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό.